Φαντάζεσαι αυτή την Ελληνίδα θεά, μια σύγχρονη παραλλαγή από την Άρτεμη, να αγωνίζεται με τα χρώματα της Τουρκίας και στο τέλος να ακούει στο βάθρο τον ύμνο της ημισέλληνου? Κι όμως θα μπορούσε να συμβεί, αφού οι Τούρκοι έδωσαν γη και ίδωρ και Βόσπορο για να πείσουν τη Βάσο Βουγιούκα να αγωνίζεται με τα χρώματα της Τουρκίας. Ναι, της Τουρκίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας που συγκλώνησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, παίζοντας ακόμα και με σπασμένα δόντια απέναντι στην Κορεάτισσα Κιμ Γιγκόνγκ, μια δύναμη με χούφτες στα μετάλλια, άνοιξε την καρδιά της στο Μέγκα Σαββατοκύριακο και τους Μανώλη Αναγνωστάκη και Γιορτάνη Χασαπόπουλο, εξηγώντας αυτή την απίστευτη ιστορία που είχε ακόμα και γάμο, λες και ήταν η Σιλά. Μου πρότειναν πάρα πολλά χρήματα για να συμμετάσχω για τα χρώματά τους, για να αλλάξω εθνικότητα. Για να πάρω την υπηκότητα, θα έπρεπε οι ομοσπονδίες να συμφωνήσουν μεταξύ τους ή να κάνω λευκό γάμο. Ο γάμος δεν έγινε, έστω και αν στη συγκλονιστική αυτή Ελληνίδα έταξαν γρόσια και χρυσάφι. Για τη μεταγραφή περίπου 100.000 ευρώ και για κάθε μετάλλιο πάρα πολλά λεφτά. Για τη δεύτερη πανευρωπαϊκή που έφερα για την Ελλάδα 110.000 ευρώ. Για την πέμπτη Ολυμπιακή 100.000 ευρώ. Έχω βγει πρώτη σε παγκόσμιο κύπελο και αυτό 100.000 ευρώ. Η Βάσο λοιπόν θα μπορούσε να είναι εκατομμυριούχος, αλλά δεν έβαλε τσαντόρ και τουρμπάνι, τα παρνήθηκε όλα και ας ζει με 500 ευρώ το μήνα όσα παίρνει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 500 ευρώ. Το γιατί της, πολύ απλό, συγκινητικό, φέρνει δάκρυα στα μάτια. Γιατί είμαι Ελληνίδα και έχω το αίσθημα της Ελλάδος μέσα μου. Πιστεύω ότι όταν ανεβαίνω σε βάθρο πρέπει να ακούω τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος και όχι άλλες χώρες. Το εθνόσημο δεν πουλιέται. Ο μπαμπάς δεν μπορούσε με τίποτα να φανταστεί ότι θα εκπροσωπούσα άλλη χώρα. Ήταν αμέσως αρνητικός με το που άκουσε την πρόταση. Και τι σας είπε? Μου λέει, παιδί μου, όχι. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε όλα. Στα 26 της χρόνια και στο πτυχίο της οδοντιατρικής, αυτή η Ελληνίδα θεά που αναδείχθηκε η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς, έδειξε σε πολλούς ότι η υπερηφάνεια δεν κουρσεύεται, δεν αγοράζεται, δεν πωλείται. Τα σέβη μας.